Η καταγωγή μου. Αλλά Σαντορίνη μαζί με την κόρη μου, πάντα. Έχω διαβάσει τόσα για σένα, πραγματικά. Τα έλεγα και το πρωί εδώ, έτσι, στην ομάδα. Θέλω να τα πάρω τα πράγματα από το σημείο που ο έρωτας μπαίνει στη ζωή σου. Διάβασα τόσα πράγματα που έχεις πει για τον έρωτα. Για τον έρωτά σου με την πρώτη σου τη γυναίκα. Και πώς αυτό τον έρωτα δεν τον σταμάτησες ποτέ. Μετά μπαίνει στη ζωή σου μια άλλη γυναίκα με την οποία και παντρεύεσαι και έχεις την κόρη και πάλι υπάρχει αυτός ο έρωτας με την πρώτη τη γυναίκα. Βρε αθεόφοβε. Δεν είναι έρωτας. Τι είναι, για πες τα μας. Με την πρώτη γυναίκα. Τι είναι. Καψούρα. Καψούρα. Τι καψούρα. Σεξουαλική. Είναι μεσημέρι ακόμα. Εδώ. Όλος ο κόσμος εδώ δες πως σε κοιτάζει στα μάτια. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή για πες το μου να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αλήθεια πες το μου. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή σεξουαλική καψούρα με την πρώτη σου γυναίκα. Ναι. Και γιατί βρε αθεόφοβε την παράτησες. Κοίταξε, με την Μαρία, την Καμπουράκη, Miss Young, παντευτήκαμε το 80, το 81 γεννήθηκε ο Τάσος, χωρίσαμε το 85. Γιατί χωρίσαμε. Γιατί ήμουν ο τσιογαδόρος. Α, καλά σε έκανε. Και χωρίσαμε. Την Ευγενία τη γνώρισα το 1995, στο καναλι 5. Καναλάρα. Ελευθερία ή θάνατος. Ναι. Κοίταξε. Γιαννόπουλος, όλοι ήσασταν εκεί. Εκεί κάτω ήταν πολύ μεγάλο σχολείο. Το ξέρω. Έτσι. Δηλαδή φύλαθλος, εγώ στο φύλαθλο. Ναι. Το μεγαλύτερο σχολείο που έχει γίνει ποτέ. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Μπαίνει λοιπόν η και Μαρία στην Καναλάρα. Και όχι η Μαρία, η Ευγενία. Α, η δεύτερη μπήκε εκεί. Η δεύτερη, εκεί την γνώρισα. Με την οποία δεν έχω μεγάλη διαφορά, 23 χρόνια. Λίγο. Λίγο. Εντάξει. Την παντρεύτηκα, γεννήθηκε η Σταυρούλα. Είναι το μόνο πρόσωπο που μου έχει απομείνει πια. Δεν έχω πατέρα, δεν έχω μάνα, δεν έχω αδέρφια, δεν έχω γυναίκα, γιατί χώρισα και με την Ευγενία. Πέθανε ο γιος μου και μου έχει μείνει μόνο η Σταυρούλα. Τίποτε άλλο. Την οποία Σταυρούλα, όταν είχα την περιπέτεια με την υγεία μου και ήμουνα για μια μέρα, με είχαν αισθητοποιήσει και γιατί δεν ξέρω τι είχα και φοβόντουσαν μήπως έχει πάθει ζημιά ο εγκέφαλος κτλ. Μόλις ξύπνησα, απόλυτα υγιής από ό,τι θυμάμαι, βλέπω την κόρη μου πάνω από το κεφάλι μου. Τα δάκρυα της στα μάγουλα και φώναζε μπαμπά μου πεθάνεις. Μόνη της. Θα έμενε μόνη της. Δεν είχε άλλον. Μόνο εμένα. Κι εγώ μόνο αυτή. Πάμε παρακάτω. Είσαι ωραίος άνθρωπος, ρε Γεωργίου. Δεν σε αγαπάει ο κόσμος. Μα πάρει για μάντολες ήμουν. Όχι. Είσαι ωραίος άνθρωπος. Ούτε μάντολες, ούτε τίποτα. Γι' αυτό σε αγαπάει ο κόσμος. Γιατί ό,τι νιώθεις το αισθάνεσαι και με τον τρόπο που θες το λες. Γνωρίζεις λοιπόν... Έτσι μου βγαίνει.